θέση στάθμευση ούτε για δείγμα. Πάρκινγκ ακόμη και στα πεζοδρόμια. Με δυσκολία η πρόσβαση σε γεωταχή και ασθενοφόρα λόγω του όπου βρίσκω αφήνω το αυτοκίνητό μου. Κλήσεις και αφαίρεση πινακίδων από την αστυνομία με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου να καλεί την διοίκηση να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα. Ε, δεν μπορεί ε, να καλείται η τροχία χωρίς να έχει δώσει εντολή και κατεύθυνση η και σε ποιον την έχει δώσει την κατεύθυνση. Αλλά και αφού δεν την έχει δώσει διοίκηση θα πρέπει να διερευνήσει Ποιο πήρε αυτή την πρωτοβουλία ή ποιο παίρνει κάθε φορά αυτή την πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι μία φορά που έχει γίνει αυτό το, το γεγονό. Είναι πολλέ φορέ έρχονται άνθρωποι ε, με προβλήματα και πάνω στο, στο, στην αγωνία τους και στο άγχος, του, τους για τις εξετάσεις τους, για το πρόβλημά τους κλπ. κλπ να πηγαίνουν μετά στο αυτοκινητό τους και να βρίσκουν και την κλίση. Απαράδεκτα αυτά τα γεγονότα κατά δικαστήρα και γι' αυτό ζητήσαμε και άμεσα να υπάρξει παρέμβαση να σταματήσει αυτή η, 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 κατάσταση. Πάει να αντικαταστήσει άλλο συνάδελφο. Θα πρέπει να έχει το πάρκιν. Δεν μπορεί να κάνει αναζήτηση του πάρκιν στο νοσοκομείο, να μην βρίσκει στο νοσοκομείο και να βγαίνει στους δρόμους πρωτόγνωρο γεγονό δηλαδή, έξω στου δρόμου για να βρει να, να παρκάρει. Είναι ε, καταστάσεις καταστάσει οι οποίε είναι τραγελαφικέ δηλαδή. Κλείνουν πάρκινγκ ε, ατόμων με ειδικέ ανάγκε, κλείνουν ε, το δρόμο, την, πρόσβαση, την εύκολη πρόσβαση των ασθενοφόρων, ε, δημιουργούν Περαιτέρω προβλήματα. Σε αυτού ε, πρέπει να έχει μια αντιμετώπιση. Θα Πρέπει να δει τι θα κάνει απέναντι ε, ε, σε αυτού του ανθρώπου. Τονίζουν πω η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη μετά και την μετεγκατάσταση κλινικών. Με την συσσόρευση όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου εδώ στι κεντρικέ εγκαταστάσει, ε, Πέρα των άλλων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκε και ένα κομφούζιο στον περιβάλλοντα χώρο σε ό,τι αφορά το πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Το πάρκινγκ των αυτοκινήτων των πολιτών που έρχονται, που επισκέπτονται το νοσοκομείο, αλλά και των εργαζόμενων και των γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται μονίμως σε μια αναζήτηση, σε ένα άγχος δηλαδή, αναζήτηση χώρου πάρκινγκ. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη και όπως είναι φυσικό δεν λείπουν και οι εντάσεις όταν κάποιο προσπαθεί να απεγκλωβιστεί και δεν μπορεί αφού τον έχει κλείσει άλλο γιοταχή. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να διαμορφωθεί ο χώρος, όπως είπαμε, να γίνει η κατανομή των πάρκιν, όλα αυτά, και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και βέβαια, για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η χαόδη κατάσταση, χρειάζεται και μια σωστή οργάνωση και λειτουργία και των υπηρεσιών μα. Δηλαδή του τμήματο των θηρών, του τμήματο τη security, που δυστυχώ παρότι ενισχυθήκαμε τον τελευταίο καιρό με συμβάσει εργασία σε αυτό το τομέα, βλέπουμε μια άναρχη, μια προχειροδουλιά σε ό,τι αφορά την λειτουργία του, η οποία δεν συμβάλλει καθόλου στο να απεγκλωβιστούμε από αυτό το χαόδε σύστημα που βιώνουμε.